όλο αυτό θα επιτευχθεί μέσω συνεργασίας για να έχουμε τους, όλους αυτούς τους στόχους. Ας εξειδικεύσουμε για το θέμα της Καλαμάτας, για τη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης της αστικής αρχής της Καλαμάτας. Προβλέπεται η χρηματοδότησή της μέσω του ΠΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020 έως το ποσό 9.165.000 ευρώ και έχουμε και τα δύο ταμεία πόσο ακριβώς γίνεται αυτή η διαίρεση. Και ο πρώτος άξονας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας και εξωστρέφειας των περιφερειών. Εδώ πέρα είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι όλα αυτά τα νούμερα που αναφέρουμε είναι μαζί με το Άργος και Νάφλιο. Ουσιαστικά είναι το ίμιση και κάτι παραπάνω για την Καλαμάτα. Και μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα, πώς θα βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα να προχωρήσει. Οι περιοχές της παρέμβασης που έχει επιλέξει ο Δήμος Καλαμάτας είναι δύο. Είναι το ιστορικό κέντρο, όπως βλέπετε, μεταξύ οδών Αριστομένους, Παναγιώτη Κέσσαρη, Φαρών, πλατεία Φραγκόλυμνας, Παπαντής, 23 Μαρτίου και Αριστομένους, και η περιοχή παρέμβασης της παραθαλάσσιας ζώνης από το Κορδία έως στο Φιλοξένη. Έχουμε δηλαδή δύο περιοχές παρέμβασης. Επίσης, και για το θέμα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της άμβλησης των κοινωνικών ανισοτήτων υπάρχουν κάποια χρήματα. Αλλά ο κύριος όγκος περιλαμβάνει την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και συγκεκριμένες δράσεις που σύμφωνα με το ΠΕΠ Πελοποννήσου μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή, αν η Δημοτική Αρχή πει ότι χρειαζόμαστε σε ένα συγκεκριμένο τομέα τα χρήματα, θα πάνε σε αυτόν τον τομέα, πάντα όμως με βάση τις κατευθύνσεις αρχικές. Έρευνα και δράσεις ασύνδετες μεταξύ τους. Αντίστοιχα για το ισοπαίδιο.